Χρήστος Ανέστη, χρόνια πολλά και πάλι θα το λέμε για μέρες. Έτσι δεν πρέπει, Χρήστο μου. 40 δεν πρέπει να το λέμε. 40. Ακόμα είμαστε. Μέχρι την Πεντηκοστή. Μέχρι το Αγίου Πνεύματος. Ναι, πότε είναι το Αγίου Πνεύματος? Αρχές Ιουνίου, Αρχές Ιουνίου. Χρήστος Ανέστη, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε μετά τη χθεσινή μας παρένθεση. Κάναμε Τρίτη. Δεν κάναμε χθες όπως κανείς, λόγω Πρωτομαγιάς. Και επιστρέφουμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Δεν θα το έλεγα σε γιορτινούς ρυθμούς, γιατί το ποδόσφαιρο δεν μας επιτρέπει να είμαστε χαρούμενοι για κάτι ή δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για κάτι. Οπότε θα καταγράψουμε και πάλι τη σκληρή, καθημερινή, δύσκολη επικαιρότητα του κυανόλευκου ποδοσφαιρικού τμήματος. Αλλά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Κι άλλη δυσάρεστη είδηση είχαμε σήμερα που αφορά τα κορίτσια μας στο μπάσκετ, θα την πούμε σε λίγο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπαντζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους του Ηρακλή που μας ακούνε είτε μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio, είτε μέσω ραδιοφώνου. Θα πάμε μέχρι τις 8 παρέα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. blue-libero@yahoo.gr το mail της εκπομπής, επαναλαμβάνω, blue-libero@yahoo.gr για ό,τι θέλετε να γράψετε εσείς. Σε πολύ λίγο, αφού πούμε κάποια πράγματα στον πρόλογο της εκπομπής και καταγράψουμε το ρεπορτάζ ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής, θα έχουμε το σχόλιο του Στέφανου Σωτηρόπουλου, δικό μας παιδί εδώ στο Λίμπερο 107,4, και στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα ασχοληθούμε με όλα τα υπόλοιπα. Ελπίζω να έχουμε και ένα άλλο θεματάκι που έλαβε χώρα χθες, που ήταν πολύ πολύ όμορφο και διαφορετικό σε όλη αυτή την, πώς να τη χαρακτηρίσω, την μιζέρια που επικρατεί κυρίως για το ποδόσφαιρο και το αρνητικό κλίμα, λογικό και δικαιολογημένο. Τουλάχιστον χθες κάποιοι στον Ηρακλή προσέφεραν χαρά και ειδικά τα μικρά παιδιά. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να περιμένουμε το μοιραίο. Το μοιραίο όσον αφορά τις ανακοινώσεις για αφαίρεση βαθμών τριών όσον αφορά την επιτήρηση. Και λέμε ότι δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να περιμένουμε το μοιραίο, γιατί δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση από την ΠΑΕ Ηρακλής ότι θα αλλάξει κάτι. Ούτε από Αμερική, ούτε από εδώ επίσημα να έχει βγει κάποιο δελτίο τύπου, κάποια ανακοίνωση, κάποια έστω προφορική ενημέρωση από την ΠΑΕ. Γιατί αύριο αναμένεται, κατόπιν πίεσης της Football League προς το όργανο της ΕΠΟ, την Επιτροπή Επιτήρησης δηλαδή, αύριο αναμένεται να βγει η απόφαση. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εκτός κι αν έχουν κάνει κάτι ή τις ΠΑΕ από την Αμερική και δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί δεν μας ενημερώνουν, αλλάξει κάτι. Επαναλαμβάνω ότι αν αύριο αφαιρεθούν οι τρεις βαθμοί, δεν υπάρχει έφεση, δεν θα επιστραφούν ποτέ πίσω. Εκτός κι αν εδώ αλλάξουν οι κανονισμοί. Τι να πω. Πλέον στην Ελλάδα δεν μπορεί να πεις κάτι. Αλλά βάσει κανονισμών δεν επιστρέφονται οι βαθμοί. Δεν είναι σαν την περίπτωση του Λουκίνα που θα σου αφαιρεθούν οι βαθμοί και έχεις 5 εργάσιμες μέρες για να πληρώσεις για να σου επιστραφούν πίσω. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό. Η ενημέρωση που δεν έχουμε βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό από την ΠΑΕ Ηρακλής για όλα αυτά, για το τι ακριβώς συμβαίνει, παρά μόνο κανένα δυο ανακοινώσεις που γελούσε ο κόσμος όταν τη διάβαζε, κυρίως για την περίπτωση του Λουκίνα, γενικά είναι πίσω για όλα και σε όλα όσα συμβαίνουν, συγγνώμη, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου 2 μήνες τώρα να αναρωτιέμαι και να ρωτάω και απάντηση δεν παίρνω. Εάν θέλουν, όσοι είναι στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί έχουμε δύο πλευρές ξεκάθαρα πλέον, έτσι, έχουμε την πλευρά του Τόμ Παπαδόπουλου και έχουμε την πλευρά του Ηλία Θεοδωρίδη, με τους δικούς του ο καθένας. Και όποιος θέλει να τα αφισβητήσει, ας το κάνει, ψέματα θα πει. Η αλήθεια είναι αυτή που μόλις είπαμε. Και διαφέρουν σε πολλά, ακόμα και στο τι έχει αποφασίσει ο καθένας για το μέλλον, όπως θέλει ο καθένας να κάνει τον Ηρακλή δικό του και όχι να είναι μαζί. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω.
Καμία ενημέρωση λοιπόν από όλους αυτούς που ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό Ηρακλή για το αν θέλουν να ρίξουν την ομάδα και το γιατί θέλουν να ρίξουν την ομάδα. Για το τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής και ποιες είναι οι ενέργειές τους για να προστατεύσουν και για να σώσουν την ομάδα είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Αύριο οι ποδοσφαιριστές θα μπουν στο αεροπλάνο. Αύριο μεθαύριο πότε είναι. Για το μάτς της Κυριακής, θυμίζω στις 3 τα περιβόλια με τον Πλατανιά ζωντανό από την R3 θα υπάρχει και ραδιοφωνική μετάδοση από το Λίμπερο 107,4 και θα μπει η ομάδα στο αεροπλάνο έχοντας προφανώς στις αποσκευές τους την είδηση για αφαίρεση βαθμών και θα ξέρουν ότι ακόμα και να κερδίσουν τον Πλατανιά αυτό δεν θα τους φτάνει. Βέβαια εκεί θα μιλάμε για υποβιβασμό εξωαγωνιστικό και όχι αγωνιστικό όταν σου αφαιρούν 3 βαθμούς, γιατί ο αγωνιστικό Ηρακλής δεν είχε ποτέ. Αναπάντητα ερωτήματα λοιπόν. Θέλετε να ρίξετε την ομάδα? Δεν θέλετε να ρίξετε την ομάδα? Θέλετε για δικούς σας λόγους η ομάδα να παίξει σε άλλη κατηγορία? Θέλετε για δικούς σας λόγους η ομάδα να μην παίξει σε άλλη κατηγορία? Ψάχνετε αφημί ή δεν ψάχνετε αφημί? Και αν ψάχνετε αφημί, πόσοι είστε εσείς που ψάχνετε αφημί? Και ποιων ομάδων? Και πόσων ομάδων? Ρωτήσατε κανέναν γι' αυτό ή όχι? Ξέρετε, άμα αρχίσουμε δεν θα σταματάμε. Απαντήσεις είναι το θέμα. Θα πάρουμε? Γιατί είναι εύκολο να μείνουμε στα σενάρια της φημολογίας που έχει βουήξει ο τόπος για αυτά που μόλις ανέφερα. Έχει βουήξει ο τόπος και για συγκεκριμένες ομάδες και για συγκεκριμένα κονέ και για συγκεκριμένα ραντεβού και για συγκεκριμένα deal και για συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις και για συγκεκριμένα σενάρια και για συγκεκριμένες επιθυμίες, όλα συγκεκριμένα είναι. Το μόνο που δεν είναι συγκεκριμένο είναι οι απαντήσεις σας στην ΠΑΕ Ηρακλής. Γιατί αν υπήρχαν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα κάναμε τους detective πάλι, ούτε θα παριστάναμε τους χαζούς στο ραδιόφωνο. Θα λέγαμε τα πράγματα όπως έχουν βάσει των δικών σας απαντήσεων. Λοιπόν, έχουμε και ανακοινώσεις διάφορες με ξεχωριστό ενδιαφέρον η κάθε μία. Να διαβάσω αυτήν μέχρι να έχουμε τον Στέφανο στη γραμμή. Την ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για την κανονική διάρκεια και θέλουμε μόνο νίκη για να μπούμε δυνατά στα play-off. Το κλουβί μέχρι το τέλος της χρονιάς θα βράζει. Από το Ιβανόφιο θα έρθει η άνοδος. Το ραντεβού μας δίνεται όπως πάντα από νωρίς στο σύνδεσμο στο Ιβανόφιο. Σάββατο 4 Μαΐου στις 5 το απόγευμα, Ηρακλής Αμίντας. Για την αγωνιστική προετοιμασία της ομάδος που σας είπα και νωρίτερα, μπείτε στην ψυχολογία των παιχτών. Που την προηγούμενη εβδομάδα έπιναν καφεδάκι γιατί δεν έκανα προπονήσεις, γιατί δήλωναν απλήρωτοι με τις ανακοινώσεις τους. Τώρα να τους πεις ότι ξέρεις, θα πάτε να κερδίσετε, αλλά και να κερδίσετε μπορεί αυτό να μην φτάνει, γιατί θα έχουν αφαιρεθεί νωρίτερα από την Επιτροπή Επιτήρησης 3 βαθμοί και τζάμπα κερδίσατε. Ας μπούμε λίγο στην ψυχολογία τους. Στα αγωνιστικά, Κοστούλας, Κασναφέρης, Στάμου είναι εκτός, ο Στάμου που έχει συμπληρώσει κάρτες όπως και ο Βιτλής και δεν θα παίξουν. Στέφανε, καλησπέρα. Καλό μήνα. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Μήνα. Χρόνια πολλά με υγεία. Χρόνια πολλά. Δεν νομίζω ότι με κάλυψες απόλυτα. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν από την αρχή της χρονιάς. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Μια κατάσταση η οποία όλοι, μα όλοι μας λέγαμε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Το γνωρίζαμε γιατί άρχισε το ξεκίνημα της χρονιάς χωρίς συμβόλαια. Τελικά δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι και σήμερα ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Έχουν όλοι? Δεν το γνωρίζω. Μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του. Μόνο οι ίδιοι. Ναι. Μετά υπήρχε η έλλειψη ρευστότητας. Μια έλλειψη ρευστότητας η οποία ήταν αδικαιολόγητη. Αδικαιολόγητη για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλομέτοχος και έχει λίγους μήνες στο τιμόνι της ομάδας, να μην ανταποκρίνεται οικονομικά. Τότε ποιος ο λόγος? Δηλαδή, πίστευε ο κάθε μεγαλομέτοχος ότι είτε με 300 είτε με 1 εκατομμύριο, όπως λέει, χρήματα θα μπορέσει να πάρει μια ανώνυμη εταιρεία όπως ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος είχε και χρέη? Δεν ήταν έτοιμος δηλαδή να ανταποκριθεί σε τέτοιες συνθήκες? Δεν είχε κάνει την έρευνα αγοράς? Δεν είχε κάνει την έρευνα, εν πάση περιπτώσει, της ανωνύμου εταιρείας με κάποιο λογιστή ορκωτό? Όλα αυτά δηλαδή θέτουν πολλά ερωτήματα. Ο ίδιος πάντως
Για να σου απαντήσω ή να σου απαντήσω εγώ, απλά θα χρησιμοποιήσω το τοποθετήσεις του που έκανε πρόσφατα στο διαδίκτυο. Έλεγε ότι ναι. Το κλασικό που έλεγε και ο Παπαθανασάκης που μου τον θύμισε πάρα πολύ, ότι άλλα μου λέγαν, άλλα περίμενα, άλλα έσοδα είχα στο μυαλό μου και άλλα είδα μπροστά μου. Εννοώντας ότι δεν πήρε ποτέ την κρατική χορηγία για την οποία δεν διαμαρτυρήθηκε και ποτέ στο Βασιλιάδη με ανακοίνωση, εγώ δεν θυμάμαι καμία. Εννοώντας ότι δεν πήρε ποτέ τις τρεις κρατικές χορηγίες στη φανέλα για τις οποίες δεν διαμαρτυρήθηκε έντονα και με το χέρι στο τραπέζι δυναμικά να πάει και όλος ο κόσμος να συσπηρωθεί και να πει έλα δωρε Βασιλιάδη, πού είναι οι χορηγίες, πού είναι τα 300 χιλιάρικα από τα τηλεοπτικά, γιατί Γιώργο, αυτά λέει έτσι. Μισό λεπτό. Όταν πηγαίνεις να κλείσεις μία δουλειά, ναι. Εντάξει, και να βάλεις κάποια χρήματα και αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι 1 εκατομμύριο, μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια, παίρνεις μία ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα μια ανώνυμη εταιρεία όπως είναι ο Ηρακλής. Δεν θα πρέπει εξ αρχής να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν πήγαινες και έκανες συναντήσεις με τον Βασιλιάδη, έπρεπε τουλάχιστον, λέω εγώ τώρα, εγώ τι θα έκανα. Και οποιοδήποτε, πιστεύω και εσύ, και οποιοδήποτε. Εγγράφος. Εγγράφος θα έπαιρνα αυτές τις χορηγίες. Δώσε μου τις χορηγίες και εγώ παίρνω την ομάδα. Δηλαδή, μιλάμε παράλογα. Γιατί ο Βασιλιάδης έλεγε τότε στον Νίκο τον Βαφιάδη και τους υπόλοιπους του Ιδρυτικού Σωματείου και της διοίκησης της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους έλεγε βρείτε μεγαλομέτοχο και εγώ εδώ είμαι. Ήρθε ναι, μεγαλομέτοχος. Ναι. Έτσι ναι. Έτσι όμως δεν γίνεται. Έτσι όμως στο Μιλητό δεν γίνεται τίποτα. Καμία, όχι, καμία δουλειά δεν έχει κλείσει στο Μιλητό. Γιατί θα σου πει ο Βασιλιάδης τώρα πού είναι οι υποσχέσεις μου. Δεν υποσχέθηκα εγώ τίποτα. Δικά σας είναι αυτά. Έτσι λοιπόν όταν εσύ θέλεις να κάνεις μια τέτοια επένδυση, ξέρεις, εμείς, εάν θυμάσαι, όλος ο κόσμος, λέγαμε ότι υπάρχει και ένα χρέος γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν λέγαμε. Βεβαίως. Αυτό λέγαμε. Στο περίπου, έτσι, μπακαλίστηκα, γιατί δεν... Στο περίπου, μπακαλίστηκα. Εδώ, αυτή τη στιγμή, της πρώτης ανάγκης στα χρήματα, μιλούσαμε για 70 χιλιάρια και για άλλους 11 ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω πόσα να ήταν, 300 ήταν, 400, μέχρι να φτάσουμε τα 2 εκατομμύρια στα χρέη προς τρίτους. Νομίζω ότι αυτό το ποσό το οποίο παντού βούιζε όλος ο τόπος, όλη η αγορά, η ποδοσφαιρική αγορά, νομίζω ότι θα είχε φτάσει και στα αυτιά του μεγάλου μετόχου. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ο οποίος λοιπόν, είχε μια καραμέλα που έλειωσε ότι έχω πρόβλημα ρευστότητας και δεν μπορώ να φέρω, Στέφανε, λεφτά από την Αμερική γιατί έχω μπλοκαρισμένο λογαριασμό και η τροπολογία θα μας σώσει. Ήρθε αυτή η ρημάδα η τροπολογία εδώ και ένα μήνα και δεν μας έσωσε. Δεν ήρθε. Δεν ξεμπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός. Εδώ είναι το θέμα. Άρα είναι πάει τόσα αυτό. Πολλά τα ερωτήματα. Πάει και αυτό. Μα φυσικά είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα που πραγματικά ο κόσμος στη Ηρακλή είναι σε μια κατάσταση, έφτασε σε μια κατάσταση αδιαφορίας. Εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί ναι. Έχει κουραστεί με όλες αυτές τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτά όλα τα οποία ακούγονται καθημερινά, χωρίς να υπάρχει καμία απάντηση και μάλιστα με μια συμπεριφορά της ΠΑΕ Ηρακλής δεν πληρώνω κανέναν, δεν ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις των χρεών, απλά πληρώνω τις φετινές υποχρεώσεις μου στους ποδοσφαιριστές. Έτσι δεν πας πουθενά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή πού βρισκόμαστε, σε ένα δικό μας κόσμο παράλληλο, σε παράλληλο σύμπαν ζούμε? Δηλαδή και αν πληρώσεις τις υποχρεώσεις τις φετινές, οι άλλες δεν θα σε κυνηγάνε υποχρεώσεις από τη στιγμή που ανέλαβες την ανώνυμη εταιρεία. Βέβαια. Γιατί θα δει, τι λογική έχει αυτό? Βέβαια, εδώ να πούμε κάτι έτσι, ότι υπάρχει και μια κοροϊδία από την πολιτεία. Άσχετα, η κριτική στον Τόμ Παπαδόπουλο και στους υπόλοιπους γίνεται κάθε μέρα και ίσως και από εμάς σε σχέση με τους άλλους που... Τέλος πάντων, δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά και η κοροϊδία της πολιτείας, δε Στέφανε, δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή αυτή η Επιτροπή Επιτήρησης πάλι τον Ηρακλή θα βρει ποτέ, Γιώργο, να του πάρει τρεις βαθμούς. Πάλι τον Ηρακλή. Πολιτικός και θα πει αλήθεια, Γιώργο. Όχι. Ξανά το λέω. Όταν πήγες να μιλήσεις με τον πολιτικό, ο οποίος δεν ξέρουμε άμα θα είναι 2 μήνες υπουργός, 3 μήνες υπουργός, 8 μήνες υπουργός, πήγες και μίλησες και δεν ζήτησες επί τόπου εγγράφος, δώσε μου αυτές τις χορηγίες και εγώ παίρνω τον Ηρακλή. Ναι, αλλά όταν τολμούσαμε, και κράζαμε τον Βασιλιάδη, και εγώ και εσύ και οποιοδήποτε, τι μας λέγαν κάποιοι από την οικογένεια του Ηρακλή που είναι κοντά του? Καλά, αυτά ναι. Αυτά κοίταξε να είσαι, θα ακούγονται πάντα. Ή κοντά στο κόμμα, ή κοντά που είναι Ηρακλειδής και θα έπρεπε να αγαπάνε πάνω απ' όλα τον Ηρακλή και μετά τα υπόλοιπα. Κοίταξε.
Μην όσο μπορούσαν τον κάποιοι υπουργό. Μέσα από τον Ηρακλή, κοίταξε. Βοηθήσαν όσο μπορούσαν. Σε κάποια πράγματα δεν βοηθήσαν. Δεν αντιλέγω. Στο θέμα το οικονομικό όμως, φυσικά ο Βασιλιάδης ήταν ανακόλουθος. Ανακόλουθος 100%. Όλα αυτά τα οποία λοιπόν είχε υποσχεθεί δεν έκανε τίποτα. Και έχω την αίσθηση ότι επειδή υπήρχαν... Θα σου πει, πέρασε την τροπολογία, λες και την πέρασε μόνο επειδή για επειδή υπήρχαν και κάποιοι Ηρακλειδείς εκεί μέσα, πιστεύω ότι ούτε αυτά τα απλά δεν θα γινόταν αν δεν γινόταν η παρέμβασή τους. Ναι, δεν το αποκλείω. να ξέρεις, δυστυχώς. Αλλά το δεν έγιναν όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Γιατί όλα αυτά τα ακούω και εγώ, τα ακούς και εσύ. Πολλά κοίταξε, σενάρια. Τώρα έχουμε σενάρια. Άπειρα σενάρια. Έχουμε σενάρια. Ναι. Να πούμε κάτι στον κόσμο για να καταλάβει κάτι. Οποιοδήποτε σενάριο, εάν παρουσιαστεί από την επαύριο, θα πρέπει να περάσει πρώτα από Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Ηρακλή. Εννοείται αυτό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εννοείται αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του. Για να εκμεταλλευτεί κάποιος το όνομα του Ηρακλή, πρέπει να περάσει, να το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά, από Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Ηρακλή. Και όσοι κάνουν ραντεβού και κάνουν deal και κάνουν διαπραγματεύσεις και κλείνουν ραντεβού, καλό θα είναι να ξέρουν αυτό που μόλις είπες. Ότι δεν θα το κάνουν ένα πρωί, ένα βράδυ μόνοι τους. Επειδή... Δεν μπορούν, δεν γίνεται. Αν δεν το ξέρουν, να το μάθουν. Γιατί μπορεί να νομίζουν ότι δεν χρειάζεται. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν το ξεκαθαρίζω αυτό. Γιατί ανήσυχος είναι ο κόσμος και λέει αν έρθει εκείνος, αν έρθει ο άλλος, ή το ένα ή το άλλο. Και μείνουμε, δεν γίνεται έτσι αυτό. Μα έχει τρελαθεί ο κόσμος γιατί ακούει κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Όχι θα παίξουμε στο γάμα τοπικό. Όχι θα παίξουμε στη γάμα εθνική. Όχι θα παίξουμε στη β' εθνική γιατί μπορεί να γίνουν 14 ομάδες ή μπορεί να μην περάσει αναδιάθρωση. Όχι εκείνο το αφημί, όχι το άλλο το αφημί. Τους μουρλάναμε, δεν είναι δουλειά. Δικαιωνόμαστε δυστυχώς για αυτά που λέγαμε από την αρχή της χρονιάς ότι ήταν χωρισμένοι εκεί σε 100 κομμάτια την ΠΑΕ Ηρακλής. Και ο καθένας ακολουθούσε το δικό του δρόμο και δεν είχαν έναν μονόδρομο για το καλό του Ηρακλή. Ο καθένας έκανε αυτό το οποίο νόμιζε ότι ήταν σωστό και φτάσαμε και σε ένα σημείο ακόμα και σήμερα που μιλάμε, οι πληροφορίες μας λένε ότι άλλοι μιλάνε αλλού και άλλοι μιλάνε αλλού. Ότι άλλα θέλει ο ένας και άλλα θέλει ο άλλος. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο καθένας κάνει το κομμάτι του, την πάρτη του. Την πάρτη του. Δυστυχώς. Έχω εγώ κάποια κονέ με τον Στέφανο, πάω κάνω ραντεβού εγώ με τον Στέφανο, αλλά οι άλλοι κάνουν άλλα ραντεβού. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Ακριβώς. Γίνεται έτσι. Ακριβώς. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα και δεν ξέρω το τι με λιγενέστε. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω για τον αγώνα της Κυριακής. Δεν ξέρω, οι ποδοσφαιριστές ας πούμε. Να πάρουμε τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Και δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι έχουν συμβόλαια, ποιοι δεν έχουν συμβόλαια. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί έμαθα ότι στάλθηκαν 50.000 ευρώ, δεν ξέρω, ένα ποσό στάλθηκε για να πληρωθούν. Τα οποία κάλυψαν κυρίως μισθοδοσίες. Δεν κάλυψαν τα βαριά συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών ή τα να πιο ελαφριά μισθοδοσίες συμβόλαια. Τι είναι για να ξέρει ο κόσμος. Είναι 700-800 ευρώ είναι η μισθοδοσία. Αυτά που φαίνονται. Έτσι δεν είναι. Αυτά που φαίνονται. Αυτά που φαίνονται. Τα ναι, άλλα ναι, που δεν φαίνονται, κανείς δεν ξέρει. Αυτοί ξέρουν τι έχει συμφωνήσει ο καθένας. Γιατί δεν θα γίνει με το συμβόλαιο το οποίο ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος είπε του Βραζιλιάνου ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το αποπληρώσει. Τι γίνεται με όλα αυτά. Όλα αυτά χρέη είναι, αν δεν το έχει αποκτήσει. Και πώς θα πας να πάρεις υπογραφές από όλους αυτούς όταν θα πρέπει να τις καταθέσεις υπογραφές για το φάκελό σου για την αδειοδότηση. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή όλα είναι στον αέρα και η ομάδα πηγαίνει να παίξει μπάλα και εγώ πιστεύω πιο πολύ στην ψυχή των παιδιών και στο ότι αντιπροσωπεύουν τον Ηρακλή. Και θα παίξουν για να νικήσουν. Εγώ το πιστεύω στα παιδιά. Πιστεύω ότι και ο προπονητής στις δηλώσεις του, τις οποίες είχε κάνει, είχε πει ότι δεν κοιτάμε εμείς το διοικητικό, κοιτάμε το αγωνιστικό. Και καλά κάνουν και μπράβο τους. Και πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν τα ψυχικά αποθέματα, παρά ότι τραβήξανε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά. Γιατί το ξαναλέω. Καλά, και αυτή δεν είναι άμερη ευθυνών, αλίμονο έτσι. Θα σου πω. Εγώ όμως έλεγα κάτι άλλο, ότι η ποιότητα των παιχτών του Ηρακλή δεν ήταν για την 10η και την 11η και την 12η θέση. Άλλα ήταν τα προβλήματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι άμα από την αρχή της χρονιάς όλοι οι παίχτες ήταν με τα συμβόλαιά τους και δεν προσέχανε τα πόδια τους, βάλτε και εισαγωγικά ναι, αυτό. Ναι, γιατί ναι. Και εσύ όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής,
και δεν σου κάνουν συμβόλαιο, τα προσέχεις τα ποδαράκια σου. Γιατί το συμβόλαιο περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα. Να τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα. Την ασφάλειά σου. Το, αυτό που λέει ο Στέφανος με τα πόδια, έτσι. Αυτό να το... Έτσι χαθήκανε παιχνίδια, πιστεύω, από ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θέλαν να τα βάλουν στη φωτιά. Έτσι να το πούμε. Ναι. Και εσείς, όσοι μας ακούτε, αδέρφια μου, νομίζω ότι όταν έχετε έναν πόρο οικονομικό και είναι το ποδόσφαιρο, ενδεχομένως να κάνετε το ίδιο. Μην τα κοιτάμε δηλαδή όλα από μία πλευρά, μονοπλευρά. Είναι θέμα το οποίο ευθύνεται 100% η διοίκηση. Στις επιλογές κάποια άλλη στιγμή. Και τι είχαν οι άλλες οι ομάδες δηλαδή όσον αφορά τις επιλογές. Έλα, το πρωτάθλημα είναι αστείο τώρα. Αστείο. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε τώρα. Να ρωτήσω, άλλα ήταν τα προβλήματα. Να ρωτήσω στον αέρα να μου πει κάποιος δύο παίκτες του Απόλλωνα Λάρισας πέρα από τους Βραζιλιάνους. Θα μου πει κανέναν. Δεύτερος είναι ο Απόλλωνα Λάρισας. Κατέβαιναν οι μεν, κράζανε τους δε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν με τους άλλους. Κατέβαιναν οι άλλοι, κράζανε τους άλλους ποδοσφαιριστές που ήταν με τους άλλους. Υπήρχε αυτή η κατάσταση. Υπήρχε ο άλλος που ήρθε και έβαζε τα λεφτά του και έφερνε δικούς του παίκτες το Γενάρη που έπρεπε σόνι και καλά να παίξουν ή άλλοι των άλλων. Δηλαδή. Α, μπράβο. Τι και να λέμε τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι το αγωνιστικό το κομμάτι δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε από την αρχή της χρονιάς. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να συμμαζεύτηκε, γιατί είδαν ότι σοβαρεύει η κατάσταση. Αλλά ήταν τα προβλήματα διοικητικής φύσεως. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κακή η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Αυτή είναι η άποψή μου. Στέφανε, μιας και το ανέφερα, ο άλλος που έκανε τις μεταγραφές και έφερε δικούς του παίχτες. Θα πληρώσει για αυτούς τους παίκτες, γιατί ήρθαν 13 παίκτες το Γενάρη και από τους 13 η μισή είναι εκτός αποστολής. Μα φυσικά δεν είναι πουθενά, δεν υπογράφει πουθενά. Γιατί να πληρώσει. Ποιος θα τα αναλάβει. Γιατί να πληρώσει. Ποιος θα τα αναλάβει. Ναι. Ο Τόμ. Ο οποίος να πούμε ότι για 3 χρόνια θέλοντας και μη θα είναι μεγαλομέτωχος. Είτε αλλάξουν τα πράγματα είτε δεν αλλάξουν. Δεν αλλάξουν. Αυτός θα είναι ο μεγαλομέτωχος. Έτσι. Εντάξει. Ακόμα και αν λένε κάποιοι ότι αλλάξανε τα πράγματα, δεν θα έχουν αλλάξει. Για 3 χρόνια θα είναι ο ίδιος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα το... 2012. 2012. Αυτό. Τόσο πάει. Αυτό. 2012 είπες. Ναι. Τι 2012. Ναι, 2012 είπα. Μα καλά. Ναι. 2012. 2021. 2022. 20... Α, βάζεις και το 8 λίγο. Μια χρονιά φάγαμε. Εντάξει. Είναι 8-9. Είναι, ναι, οκ. Okay, εντάξει. Καλά. Το 2012 που ήμασταν. Πω, δεν θέλω να σκέφτομαι. Χάσω τώρα, μην το κοιτάς. Δεν είναι έτσι παρόντο. Ναι. Για το... Ωραίο θα ήταν το 2012. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε πολύ αυτό. Πολύ καλό. Ναι. Λοιπόν, για το μπάσκετ είμαστε στην τελική ευθεία. Πλέον δεν έχει απομείνει τίποτα. Το καλύτερο σενάριο που το κατέγραφα... Τι 12, το 11 δεν είχαμε ζήσει τον εφιάλτη. Ναι, και το 12 ήμασταν Δέλτα Γάμα. Εκεί είμαστε. Ναι. Δέλτα Γάμα. Ναι. Το καλύτερο σενάριο, Στέφανε, που κατέγραψα προχθές, εδώ στην ώρα για μπλε, είναι να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως είναι τώρα. Δηλαδή, να παίξει ο Ηρακλής με το Χαρίλο Τρικούπι, 2-0, καλώς στα παιδιά, Χαρίλα, έμου, έλα σε κεράσουμε και μια πάστα, να κάνουμε μια νίκη, να περάσει ο Ηρακλής στο τελικό. Και να παίξει ο Ερμής με την Καρδίτσα, που η Καρδίτσα τον έχει τον Ερμή 2-0. Εγώ σου λέω ότι χάνει το πρώτο μάτς στη Λάρισα. Εμείς την Καρδίτσα δεν γλιτώνει. Να πάει η Καρδίτσα στον τελικό και να έρθει ο Ηρακλής πάλι καλώς στα παιδιά, που ο Ηρακλής την Καρδίτσα την έχει 2-0, να κάνει μια νίκη στο Ιβανόφιο και να τελειώνουμε. Σωστά. Αν τελειώσει το πρωτάθλημα όπως είναι τώρα, έτσι. Γιατί έχουμε δύο μάτσα ακόμα. Αν και πιστεύω ότι η ομάδα αγωνιστικά είναι η καλύτερη μετά τον Ιωνικό, έχω την αίσθηση ότι δεν αντιμετωπίσει πρόβλημα. Είδαμε και τις διαιτησίες πώς συμπεριφερόντουσαν στην ομάδα τις τελευταίες αγωνιστικές, οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Ακόμα και μέσα στο Ιβανόφιο, η αντίπαλη ομάδα ήταν πίσω 12 πόντους. Και ο Ηρακλής έκανε ήδη 5 φάουλ. Δηλαδή απίστευτο. Οι άλλοι κυνηγούσαν το σκορ και έκανε φάουλ ο Ηρακλής. Και εκτελούσαν βολές. Εάν θυμάστε το τελευταίο παιχνίδι στο Ιβάνοφι. Εντάξει, μην τρελάσουμε τώρα. Έχω την αίσθηση ότι ο μπασκετικός Ηρακλής έχει την ποιοτικότερη ομάδα στο πρωτάθλημα μετά τον Ιωνικό.
και δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί έχει συν έναν παίχτη, ο οποίος είναι ο κόσμος του, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Φέτος δηλαδή ο κόσμος είναι συγκλονιστικός και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ακόμα όλα και με, ο, με αντίπαλο που θα είναι στο 1-1, έτσι δεν... Ναι, παίζει ρόλο. Γιατί το πλεονέκτημα έδρας ο Ηρακλής το έχει μέχρι τέλους, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής δεν χάνει. Έτσι. Και μάλιστα ο κόσμος έχει πλέον έχει αποκτήσει τέτοια εμπειρία που ακόμα και όταν είναι πίσω ο Ηρακλής. Έχει υπομονή, μπράβο. Αυτό, έχει υπομονή. Στους τελευταίους αγώνες μας το κάνει ο Ηρακλής αυτό. Φεύγει η ομάδα, η αντίπαλη ομάδα συνέχεια 6-8 πόντους και μετά γίνεται το comeback. Μετά τη δεύτερη περίοδο. Δεν ξέρω γιατί. Ήρθε ο Ιπποκράτης. Ήρθε ο Ιπποκράτης από την ΚΟ. Προηγήθηκε 9 πόντους στο ημίχρονο. Έτσι. Και έφαγε 28 έτσι. Στο κεφάλι μετά. Πώς έφαγε. Έτσι. Λόγω έτσι. Ιβανοφίου κυρίως. Για 2 πόντους είχα χάσει ένα στίγμα με ένα φίλο ο οποίος μου έλεγε θα έρθει ο Ιπποκράτης, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και του λέω 30 πόντους έχει στο κεφάλι, 28 τελείωσε. Ο Χαρίλαος, ο Τρικούπης. Ο Χαρίλαος, παίξαμε και με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Εντάξει, σε παρακαλώ. Κάτσε, μην ξαναπαίξουμε στα play-off. Έχουμε παίξει με Χαρίλαο Τρικούπη και με Καραϊσκάκη, ρε. Σε παρακαλώ. Άστα να πάνε. Ο Καραϊσκάκης, ο οποίος δεν πρέπει να κερδίσει με τίποτα τα τρίκαλα. Για να... Ο Καραϊσκάκης, πού είναι αυτή η ομάδα. Στην Άρτα. Ναι. Πάλι. Εκεί τον τίμησαν τον Καραϊσκάκη και κάναν ομάδα. Αυτά. Κάτι τελευταίο για το βόλεϊ. Παρακαλώ. Αύριο, να διαβάσω βέβαια μαζί σου παρέα και την ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Το ΤΑΕ Ηρακλής καλεί τους δημοσιογράφους του συλλόγου στη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 3 Μαΐου στις 5 στο Κατσάνιο για τον απολογισμό της χρονιάς αλλά και για την εξέλιξη της ομάδος μας. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Στέφανε, ότι αυτό ο Μάικς ο Καλαϊτζίδης μαζί με τους συνεργάτες του το κάνει από τότε που αναλάβαν μόνοι τους τον Ηρακλή κάθε φορά που τελειώνουν οι υποχρεώσεις. Κάθε χρόνο το κάνει. Κοίταξε, επειδή ξέρεις ότι είναι φίλος μου ο Μάκης και μιλάμε συχνά πυκνά και ξέρω τι τραβάει όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα επειδή ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι η ομάδα θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα αν δεν πλήρωνε τις παλιές αμαρτίες άλλων της προηγούμενης διοίκησης που ήταν γύρω στα 350 χιλιάρικα. Που σημαίνει τι, ό,τι έσοδα έρχονται στον Ηρακλή, στο βόλεϊ του Ηρακλή, είναι κλειδωμένα να τα παίρνουν παλιοί παίχτες. Ειδικά αυτά τις ΕΣΑΠ, τα έσοδα, τα ετήσια που παίρνει κάθε ομάδα, αυτά ήταν χωρημένα, πηγαίνανε εκεί κατευθείαν. Που σημαίνει τι, ότι ο Ηρακλής στο βόλεϊ ξεκινούσε τη χρονιά χωρίς ούτε ένα ευρώ έσοδο. Μόνο με τα διαρκείας. Δηλαδή αυτή η ομάδα η οποία μας έδωσε πραγματικά χαρές, φτιάχτηκε μόνο με τα διαρκείας του κόσμου. Και κάποιους χορηγούς, έτσι, βοήθεια, που ήταν κοντά. Και με την βοήθεια 2-3 ηρακλειδαίων χορηγών. Ναι. Οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την ομάδα και κάνουν την προσπάθεια ανάλογα με τη δυνατότητά τους και βάζουν κάποια χρήματα. Αυτό. Δεν πιστεύω ότι ο Μάκης, εάν τυχόν δεν το βοηθούσε την καινούργια χρονιά, να μπορέσει να ανταποκριθεί. Εντάξει. Και να δούμε αν θα υπάρξουν επιτέλους. Έχει φάει την ψυχή του, έχει χαλάσει την υγεία του. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Και να δούμε, Στέφανε, αν φέτος υπάρξουν κάποιοι, γιατί ξέρεις, κάθε φορά μέσα στη σεζόν, αν ήμασταν εκεί θα τα πηγαίναμε καλύτερα. Εμείς θα κάναμε πάλι, εκείνο. Και πάλι φέτος, από ό,τι έχω πληροφορίες, πάλι θα γίνει το κάλεσμα. Εγώ το όποιος είμαι σίγουρος. Χωρίς να έχω μιλήσει μαζί του, είμαι σίγουρος ότι και αύριο θα το κάνει το κάλεσμα. Πάλι θα γίνει το κάλεσμα. Θα δώσει περιθώριο 2-3 εβδομάδων, που λέει ο λόγος, να πει ότι όποιος ενδιαφέρεται, ελάτε να σας δώσουμε τα κλειδιά. Να πάρει την ομάδα. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να πω για μία ακόμη φορά, μου δίνεις την ευκαιρία, Γιώργο, ότι ποιος είναι αυτός, δηλαδή μερικές φορές δεν το πιστεύω. Μία ομάδα, η οποία είναι μοντέλο, μία ομάδα με εκατοντάδες παιδιά ακαδημίες, μία ομάδα η οποία πάνω από 20 χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα Ελλάδος στο παιδικό. Μία ομάδα η οποία την ακολουθεί και γεμίζει το γήπεδο ο κόσμος, ο λαός της. Για πλάκα. Ο οποίος ξέρει και βόλεϊ, για πλάκα το γεμίζει. Για πλάκα. Δηλαδή, εάν έρθει ένας επιχειρηματίας με λίγα χρήματα, έχει αντιληφθεί το τι πράγματα θα κάνει, ότι θα τον μάθει όχι απλά όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη θα μπορέσει να κάνει πράγματα τα οποία έχουν γίνει παλαιότερα. Να πάει η ομάδα να παίξει στην Ευρώπη, να την ακολουθεί ο κόσμος. Να πουλήσει τη διαρκεία, να πάρει, γιατί ξέρεις, κακά τα ψέματα. Αν ακούσουν κάποιον, έχουμε και αυτό το όλοι εμείς, έχουμε και αυτό το «Α, πήρε αυτό στην ομάδα, θα τρέξουν όλοι να πάρουν διαρκεία, να πάρουν αυτά, το ένα». Δηλαδή να κάνει μια εκκίνηση και να μπορέσει να έχει μια υγιή
εταιρεία. Μια υγιή ομάδα. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια παίζουν τελικούς δεν έχουν ανάγκη και δεν περιμένουν ούτε εισιτήρια ούτε διαρκείας. Γιατί έχουν χρηματοδότες που τα σκάνε και σκάνε τρελά λεφτά για το βόλεϊ. Έτσι, δεν σκάνε ένα και δύο ευρώ και δεν τους νοιάζει αν θα κόψουν 500 ή 1000. Έτσι, στον Ηρακλή τα μετράμε ευρώ-ευρώ. Στον Ηρακλή κάνουμε συναυλίες με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Στον Ηρακλή κάνουμε δημοπρασίες με φανέλες. Τέτοια κάνουμε στον Ηρακλή. Τα δεν ξέρω, έχουμε... τα ξέρω Γιώργο μου. Αυτά γίνονται. Το χρηματοδότη. Αυτά γίνονται. Να αντιληφθούν κάποιοι ότι και με το τι πόνο και τα λοιπά ήρθε διαγώνιος. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και τα κάναμε. Πήγαμε στο Final Four. Παίξαμε τελικό. Και ήθελε δηλαδή και λίγο. Η ομάδα έκανε ανατροπές. Ήθελε λίγο, και, ήθελε, και αλλά... λίγο ήθελε. Κοίταξε, κοίταξε. Εκεί ξέρεις, σε αυτό το λίγο, εκεί μιλάνε φυσικά τα συμβόλαια, τα μεγάλα. Ένε. Κάποιοι παίχτες και τα λοιπά. Πήγε ο άλλος στο σέρβις. Το καταλαβαίνω. Έκανε αυτό που έκανε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ένα, φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό. Και μην ξεχνάς ότι την προηγούμενη μέρα τα παιδιά παίξανε 5 σετ. Τελευταίο παιχνίδι ήταν με υπερένταση. Πάλι τρεις η ώρα κοιμηθήκαν. Ναι, τα γνωστά, τα γνωστά. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έπαιζες με μια ομάδα η οποία είχε 7-8 φορές το πάντο. Αλλά εντάξει. Αυτό που λες, δεν υπάρχει ένας που δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να το φυσάει το χρήμα, να είναι ο ζάμπλουτος. Να έχει 2 ευρώ έτσι στην άκρη που θα του κάνει κλικ όλο αυτό το πράγμα. Ένας δεν υπάρχει. Ένας τρελός. Να σου το πω διαφορετικά Γιώργο. Εάν υπάρξει ένας επιχειρηματίας και θα πει θα βάλω εγώ 300.000 ευρώ στο βόλεϊ του Ηρακλή και τον πει το Μάκη Μάκη κάτσε εσύ πρόεδρος, εγώ θα είμαι διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, δεν ξέρω ένα τίτλο. Και πάμε, φτιάξε ομάδα, πάρε 300.000 ευρώ και κάνε ομάδα. Η ομάδα θα χτυπήσει το πρωτάθλημα, το πιστεύω. Γιατί ο Ηρακλής έχει έδρα που δεν έχει καμία ομάδα στην Ελλάδα και καμία ομάδα στην Ευρώπη. Έτσι. Έχει μια έδρα η οποία μπορεί να σκοτώσει οποιοδήποτε αντίπαλο και το έκανε και φέτος. Εντάξει. Και το έκανε και φέτος. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Θα σε ακούσουμε αύριο ή θα... Γιώργο. Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά, κανονικά. Εντάξει, εντάξει. Έγινε, έγινε. Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα λέμε, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο τον Στέφανο Σωτηρόπουλο. Αύριο κανονικά στο Express του. Με όλη την τρελοπαρέα από τις 12 το βράδυ και μετά όπως κάθε Παρασκευή. Μία σφήνα διαφημιστική που χρωστάμε και επαναρχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Έχει στείλει επιστολή ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Πύρου, ο Κώστας Βρακάς, ζητώντας τη μετάθεση της αναδιάρθρωσης για τη νέα σεζόν. Ο οποίος είναι και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Πολύ ωραία. Τονίζει ότι η κολυσιεργία στην επικύρωση της σχετικής τροπολογίας από τη Βουλή έχει αναπτύξει μια παραφιλολογία περί αδιαφάνειας και εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων, ζητώντας την αναβολή της για την επόμενη σεζόν. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας δούμε τώρα τι θα κάνετε. Γιατί άμα αρχίσει και η ΕΠΟ και τσιγκλάει, κύριε Βασιλιάδη, θα θυμηθούμε πάλι τα αυτοδιοίκητα που θυμόσασταν τις πρώτες δύο φορές όταν είχε να κάνει με τον Ηρακλή κατά και με τον Παναθηναϊκό υπέρ και μετά τα ξεχάσατε τα περί αυτοδιοίκητου. Δυστυχώς τα κορίτσια μας δεν τα κατάφεραν. Ιτήθηκαν σήμερα στο παιχνίδι που ήταν μεσημέρι για τα play-out. Ήταν 2-0 από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Από τον Πανιόνιο έπρεπε να κάνουν πολύ μεγάλη ανατροπή να πετύχουν 3 νίκες. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή λοιπόν από σήμερα βρίσκεται ξανά στην Α2. Αξίζουν συγχαρητήρια νομίζω για την προσπάθεια γιατί δεν ήταν πολύ σε αριθμό αυτοί που προσπάθησαν. Κυρία Λίνα Τραμουντάν, οι αθλήτριες, όσοι το πάλεψαν, οι προπονητές. Αλλά από την αρχή φάνηκε το πόσο δύσκολο ήταν. Ο Ηρακλής που ήταν το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό απευθείας κατάφερε να αφήσει τελευταίο τον Αθηναϊκό και να παίξει στα μπαράζ, εκεί όπου στάθηκε άτυχος γιατί βρέθηκε απέναντι στον Πανιόνιο και με μειονέκτημα έδρας και με 2-0 στην πλάτη του, έχασε σήμερα, αν και το πάλεψε με 78-70, και του χρόνου ξανά η ομάδα θα είναι στην Α2 μόλις μια χρονιά. Μετά την επιστροφή της, μετά από 10 χρόνια, ήταν στα μεγάλα σαλόνια.
να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο τμήμα που πολλές φορές, αν εξαιρέσουμε τη βοήθεια του Φώτη του Θεού και του Γυμναστικού Συλλόγου, εστάθηκε μόνο, έως πολύ μόνο. Για να μείνεις σε Α1 κατηγορία χρειάζονται λεφτά. Και στον Ηρακλή, όπως ξέρετε, τα λεφτά είναι μια λέξη που αγνοείται. Αυτό που δεν αγνοείται είναι η αγάπη για το Σύλλογο, άσχετα αν περνάμε δύσκολες στιγμές, και η αφοσίωση αρκετών και γονέων και στην προκειμένη περίπτωση των μελών του Ομίλου 1899 που την ημέρα της Πρωτομαγιάς χθες στις αθλητικές εγκαταστάσεις Avant-Garde στο χωριό της Ειρήνης έκαναν τα πάντα ώστε να δώσουν σε αυτά τα ηρακλάκια πολλά χαμόγελα. Και να πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον γιατρό, τον κύριο Στέφα, που είναι στην γραμμή μας, τον κύριο Λευτέρη Στέφα, ένα από τα μέλη του Ομίλου. Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη, και χρόνια πολλά. Καλό μήνα και χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας, και να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε χθες σε δύσκολη μέρα, γιατί Πρωτομαγιά, δύσκολη μέρα όταν προηγείται και Πάσχα, πολύ περισσότερο, γιατί πολλοί φύγανε από την προηγούμενη Πέμπτη και ήρθαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά έχει επιτυχία, είναι πολύ ωραίες οι φωτογραφίες που βλέπουμε στο διαδίκτυο και που μας έχετε δώσει απλόχερα, και νομίζω ήταν μια ευχάριστη νότα και για εσάς ως Ηρακλειδής σε αυτά τα δύσκολα γενικά που καταγράφουμε κάθε μέρα. Πράγματι ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή, γιατί θα το χαρακτήριζα ως γιορτή, καθώς μαζεύτηκαν πάρα πολλές οικογένειες. Και άλλωστε αυτό ήταν και το νόημα της εκδήλωσης, να ήταν Family Day, έτσι το είχαμε ονομάσει. Και ο στόχος αυτός ακριβώς επιτέθηκε, γιατί αυτή η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από μεγάλη μερίδα φίλων του Ηρακλή, οι οποίοι και ήδη δεν πιστεύανε στα μάτια τους όταν είδανε αυτό που τους προσφέρθηκε, καθώς υπήρχαν πάρα πολλά γήπεδα στα οποία τα παιδιά παίζανε πάρα πολλά αθλήματα, δοκιμάσανε τις ικανότητές τους, είδανε ποια αθλήματα ενδεχομένως τους ταιριάζουν, και αυτό είναι και ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε όλους τους γονείς, ότι πρέπει τα παιδιά μας να τα φέρουμε στο σύλλογο, να σταματήσουμε να πηγαίνουμε σε άλλες ομάδες, να γεμίσουμε τις ακαδημίες του Ηρακλή σε όλα τα αθλήματα, γιατί ο Ηρακλής είναι από τις λίγες ομάδες που έχει τόσα πολλά τμήματα σχεδόν σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο να χτίσουμε μια μεγαλύτερη οικογένεια. Η οικογένεια σε δύσκολα χρόνια και σε δύσκολα μονοπάτια. Και αυτό που είπατε, πόσο δίκιο έχετε, το να μην απογοητεύονται οι γονείς. Είτε γιατί βλέπουν τα παιδιά τους στεναχωρημένα, είτε γιατί δεν έχουν οι γονείς κάτι καλό να πούν στα παιδιά τους όταν θα τους πούνε «Μπαμπά, τι κάναμε σήμερα» ή «Μπαμπά, που είμαστε» ή «Μπαμπά, σε ποια κατηγορία παίζουμε» ή οτιδήποτε. Όταν θα αρχίσουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν και να πηγαίνουν και σχολείο, να ακούνε και άλλα άλλων, στην ίδια πόλη ζούμε κτλ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βάλει το παιδί τα χρώματα του Ηρακλή, να έχει το σήμα του Ηρακλή στην καρδιά του και να γαλουχηθεί μέσα από αυτήν την ιδέα. Έχω γίνει γραφικός, πάρα πολλές φορές μιλάω για αυτό το κομμάτι, αλλά πιστεύω ότι η επανεκκίνηση του Συλλόγου θα γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο Ηρακλής κάποτε αριθμούσε χιλιάδες αθλητές. Χιλιάδες αθλητές οι οποίοι γεμίζανε το πέταλο του Καστατζογλίου, το οποίο συνήθως ήταν για τους φιλοξενούμενους τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, εκεί στην Ένα. Ακριβώς. Και χιλιάδες μέλη στον Ερασιτέχνη. Χιλιάδες μέλη στον Ερασιτέχνη, ακριβώς. Πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε τον Ερασιτέχνη. Ο Όμιλος το κάνει όσο περισσότερο μπορεί, και αυτό θέλουμε να διαμηνήσουμε στον κόσμο, ότι πρέπει να ενταχθούμε όλοι στην αγκαλιά του Ερασιτέχνη, που έχει πάρα πολλά προβλήματα κι αυτός, αλλά όσο είμαστε αποστασιοποιημένοι δεν θα λυθούν. Και με αφορμή αυτό που είπατε, πρόσφατα βγάλατε και μια ανακοίνωση. Ακριβώς. Περί συσπήρωσης ως Όμιλος 1899. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γύρω από τον Ερασιτέχνη, γιατί όπως βλέπετε όλα τα άλλα
βλέπετε τις περιπέτειες του ποδοσφαίρου, πλέον δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Μόνο με ένα δυνατό ερασιτέχνη θα υπάρξει ένα πολύ καλύτερο μέλλον για τον Ηρακλή. Από εδώ και πέρα, ως όμιλος, έχετε προετοιμάσει, έχετε προγραμματίσει κάτι? Οι υποχρεώσεις στα περισσότερα τμήματα τελειώνουν αν εξαιρέσουμε τον μπάσκετ. Οι δικές μας εκδηλώσεις δεν θα τελειώσουν όμως εδώ. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Έχουμε ετοιμάσει το βιβλίο της ιστορίας του μπάσκετ. Ένα εκπληκτικό βιβλίο γραμμένο από τον Αλέξανδρο τον Οικονομίδη. Το οποίο νομίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε προχωρήσει και στην έκδοσή του. Οπότε θα Παύλα παρουσίαση να υποθέσω. Ακριβώς, ναι. Ακολουθήσει και μια παρουσίαση του βιβλίου. Αυτά βέβαια μετά την επιτυχία της μπασκετικής ομάδας, έτσι. Εκεί θα φεύγει και πιο εύκολα το βιβλίο. Όχι, προηγείται το... Όχι, εννοώ αφού έχει ανέβει η ομάδα, μετά θα φεύγει πιο εύκολα το βιβλίο. Κάποιος θα πάει να το πάρει πιο εύκολα. Νομίζω ότι ούτως άλλως είναι κάτι το οποίο πραγματικά... Το λέω κυρίως για... καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Ναι, κάποιος νομίζω που θα το θέλουν όλοι στη βιβλιοθήκη τους, γιατί... 100%. Τα αρχεία που υπάρχουν, οι φωτογραφίες που υπάρχουν και τα στατιστικά που υπάρχουν εκεί, δύσκολα μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όχι μόνο για την Ηρακλή. Και μπράβο, γιατί δεν γνωρίζω, πέρα από τα βιβλία που υπήρχαν και για τα 100 χρόνια και τα βιβλία που υπήρχαν για τον Ηρακλή, για την ιστορία του γυμναστικού συλλόγου κτλ., που είχαν μέσα κεφάλαιο μπάσκετ, αλλά δεν είχαν προφανώς όλες αυτές τις λεπτομέρειες και όλο αυτό το αρχαιακό υλικό που θα έχει το βιβλίο που μας προαναγγέλλεται. Ακριβώς. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσουμε πάλι γι' αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Και με τον συγγραφέα του... Εννοείται. Ο Αλέξανδρος είναι ένας πραγματικά στρατιώτης του Ηρακλή, ο οποίος πρέπει να πάρει γι' αυτό την προβολή που του αρμόζει. Με το καλό να έρθει άνοδος, χρονικά μιλώντας πάντα, για τον μπάσκετ και μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Και συγχαρητήρια ξανά στον Όμιλο 1899, γιατί φρόντισε χθες, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, να δώσει χαρά στα μικρά παιδιά με τον τρόπο που μόλις ακούσατε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Θωμά από την Κυανόλευκη Αλεξάνδρεια. Καλησπέρα, ακούσαμε και για μπάσκετ, ακούσαμε και για μπάλα. Και ας ελπίσουμε αυτά τα τμήματα του χρόνου να μας κάνουν περήφανος, γιατί στην μπάλα μας βλέπω πάλι με χάπια να τη βγάλουμε και του χρόνου. Πολλά, Θωμά μου. Ένα δεν φτάνει. Ένα δεν φτάνει. Σούπερ λιγκά το διαιτητή ορίσανε τον Αωσέο Δημήτρη Καραντώνη. Τον ξέρει καλά ο παππούς αυτόν. Ο αγαπημένος μου. Όχι ο Καραντώνης, ο παππούς είναι ο αγαπημένος μου. Σούπερ λιγκ λοιπόν, Σούπερ λιγκάτος. Έχει διεθνείς παρουσίες και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τον όρισε η ΚΕΔ για το μάτς που καίει και για τον Ηρακλή και για τον Πλατανιά που θέλει να βγει δεύτερος. Ο Παρασίου, η Μαθίας και ο Ζήρδας Αθηνών, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος διαιτητής, ο Αλέξανδρος Δραγάτης από Ανατολική Αττική. Θυμίζω, στις 3, R3 και Λίμπερο 107,4 το Πλατανιάς Ηρακλής. Αύριο θα τα πούμε πρώτο Θεός ξανά με το pre-game αυτού του αγώνα, με ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Με το μνημόσυνο που θα κάνουμε για να φέρει στον 3 βαθμών, μακάρι να μην το κάνουμε, μακάρι να μην γίνει. Μακάρι κάποιος να μας κάνει να αισιοδοξήσουμε, δεν το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σε αυτή τη ζωή όλα μπορούν να γίνουν. Και θα ακούσετε φυσικά και το απόσπασμα, το ηχητικό απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που θα δώσει η διοίκηση του Βολεϊκού Ηρακλή. Αύριο στις 5 θα είμαστε εκεί, θα τρέξουμε μετά να προλάβουμε να έρθουμε εδώ, ώστε να σας δώσουμε το ηχητικό, τα όσα θα υποθούν πολύ σοβαρά για τον απολογισμό της χρονιάς, αλλά και για το τι μελγενέστε για το Βολεϊκό Ηρακλή. Ακολουθεί τον έναν είδα. Ο ένας είναι. Έχει καλεσμένους. Έχει καλεσμένους. Πούντος, θα μου πει τι έχει να προλογίσω. Δεν ακούει. Ζάχο! Μιλάει. Εντάξει, θα τα πει ο ίδιος. Έχει καλεσμένους πάντως ο Ζάχος Τρίπιερ Ντρούλινγκ που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, καλό βράδυ.